centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Σήμερα και ο ίδιος Μητροπολίτης Συσανίου και Σιατίστης. Σεβασμιότατε Πατέρα Αθανάση, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Αν και η μέρα, όπως καταλαβαίνατε, σεβασμιότατε, είναι πάρα πολύ δύσκολη για όλους μας και εδώ στην Καστοριά και για εσάς, φαντάζομαι, που πολύ περισσότερο που ήσασταν κάθε μέρα μαζί του. Βέβαια. Είναι πολύ δύσκολο. Καταρχήν να σας πω ευχαριστώ που με καλέσατε έτσι να πούμε δύο λόγια καρδιάς. Πραγματικά. Στα ραδιόφωνους αγαπητούς μου Καστοριανούς. Τους Καστοριανούς και εσάς, όλη Καστοριά την επαρχία σας, που τους αγάπησε πάρα πολύ. Έτσι. Σας αγάπησε εξίσου και εσάς πάρα πολύ Καστοριά, σεβασμιότατε. Εγώ ουσιαστικά γεννήθηκα στην Καστοριά. Ακριβώς. Δηλαδή μεγάλωσα, ανδρώθηκα. Ναι. Ήρθα 25 χρονών και έφυγα 48. Μεγάλωσα Καστοριά, αλλά ο Καστοδεσπότης μας, που έκανε 25 χρόνια σε όλη αυτή την περιοχή, την αρχόντισσα, όχι μόνο της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά μπορώ να πω ολοκλήρου της Ευρώπης, δεν βρίσκεις άλλο τέτοια πόλη, με τέτοιο κάλος και ανθρώπων και φυσικού περιβάλλοντος. Το λέγε πάντοτε και ο ίδιος. Αγάπησε πάρα πολύ, βέβαια. Και έδωσε την καρδιά του. Και όπως είπε πριν λίγο, σεβασμιότητα μεταδώσαμε την τελευταία του συνέντευξη που έδωσε στο σταθμό μας μέσα από το 424. Και σε αυτή τη συνέντευξη ένα πράγμα τόνισε πολύ πολύ ιδιαίτερα, ότι η Καστοριά είναι η πατρίδα μου. Ναι, έτσι είναι. Το έλεγε πάντα και παντού. Γι' αυτό και σήμερα, πριν από μάλλον σε 10 λεπτά θα μπει στα όρια του νομού, αν δεν έχει ήδη μπει. Ναι. Μόλις τελέσαμε Τρισάγιο στην Ιερά Μονή Παναγίας Μικροκάστρου, τέλεσε το Τρισάγιο. Ναι. Στη σωρό του Μητροπολίτη μας που είναι καθοδόν πλέον για Καστοριά, μαζί με τις μοναχές της αδελφότητος αυτής, της πολύ καλής αδελφότητος, και τώρα μπαίνει στα όρια του νομού. Άρα λοιπόν μας δίνεται και αυτή την πληροφορία ότι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή σε λίγο η σωρός του Μητροπολίτη μπαίνει στο νομό Καστοριά σιγά σιγά. Αύριο η εξόδους ακολουθίας στις 11. Ώρα 11 το πρωί. Μάλιστα. Ναι. Τόσο πολύ αγαπάει. Αγάπησε και συνεχίζει να αγαπάει την πόλη. Το ρωτήσανε, πού θέλεις να σε βάλουμε? Μήπως λέει, αν γίνει κατ' ομοιραίο, του λέγανε, αν γίνει το ομοιραίο. Ναι. Να σε πάμε στην Καρδίτσα, να σε πάμε στην Αθήνα, να σε πάμε κάπου, και ακόμη και τα Γιώργος του προτείνανε. Έχω, λέει, πατρίδα, στην Καστοριά θα με βάλετε. Παναγία μου. Αυτό τα λέει όλα. Αγάπησε την πόλη όσο οτιδήποτε άλλο, όλη την περιοχή, όσο οτιδήποτε άλλο. Έδωσε τη ζωή του για την Μητρόπολη του, για την ευλογημένη αυτή επαρχία, την ακριτική επαρχία της πατρίδος. Και γι' αυτό σας είπε, αγάπησε πολύ εδώ το Θεό και αγάπησε πάρα πολύ. Και γι' αυτό σας είπε, εδώ θα με βάλετε. Εδώ θα με βάλετε. Το προτείνανε. Όχι, λέει, έχω πατρίδα να μείνω, έχω σπίτι να κάνω. Γιατί να ξεσπίτω, το έχω σπίτι. Πού, λέει, στο επισκοπείο. Έχω, λέει, την Καστοριά. Έχω, λέει, τα παιδιά που θα με φροντίζουν. Έχω οικογένεια. Έχω τους ανθρώπους μου. Έχω, λέει, τόσες χιλιάδες κόσμο. Δικά μου παιδιά. Δηλαδή όλη την επαρχία. Έχω, λέει, πατρίδα. Έχω σπίτι. Ναι, το σπίτι του είναι η Καστοριά. Και θα παραμείνει η Καστοριά το σπίτι. Πιστεύω ότι και από τον ουρανό που βρίσκεται, γιατί είμαι σίγουρος πως βρίσκεται στον ουρανό, ευλογεί και θα συνεχίσει να ευλογεί και να τους κατοίκους της ευλογημένης αυτής επαρχίας, αλλά και να συνοδεύει και να στηρίζει και τον καινούριο πρώτο Θεός επίσκοπο που θα έρθει κάποια στιγμή. Σεβασμιότατε, όλα αυτά τα χρόνια που ήσταν δίπλα του, είχε χαρεί πάρα πολύ, θα το θυμάστε φυσικά με τη δική σας εκλογή. Ναι. Πάρα πολύ, ναι. Από την πρώτη στιγμή όμως που ήσταν μαζί του μέχρι και τώρα, τι κρατάτε από αυτόν τον άνθρωπο? Πάρα πολλά. Όλη τη ζωή ήταν ένα δίδαγμα, ένα κήρυγμα. Αλλά θα σας πω ένα. Αλλά και άλλα μπορώ να σας πω. Το πρώτο είναι η μεγάλη του καρδιά. Ήταν ένα μεγάλο παιδί.
αγαπούσε τους πάντες, συγχωρούσε τους πάντες. Στην καρδιά του χωρούσαν όλοι. Δεν περίσευε κανένας. Πρώτον. Δεύτερον, εξαιρετικά ευγενής. Πολύ ευγενικός. Τρίτον, αγαπούσε πάρα πολύ τον άνθρωπο. Ήταν εξαιρετικά φιλάνθρωπος. Γι' αυτό έλεγε πολλές φορές, εμένα θα πεθάνω, θα μου γράψατε ο Ζητιάνος. Ζητιάνευε για να μπορέσει να δίδει. Να δίνει στον κόσμο. Το φιλότοπο αυτό το είπε νωρίτερα και ο πατέρας Νικόλαος, πείτε μαζί μας. Ναι. Ο Ζητιάνος λέει, βέβαια δεν μίστε όπως θα γράψω και πράγμα στον τάφο του. Ο Ζητιάνος, αλλά θα δούμε τι θα κάνω. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του σημείο είναι η μεγάλη του αγάπη στην Παναγία. Εξαιρετικά. Επίσης, μας έλεγε πάντοτε ότι πρέπει να προσερχόμαστε συχνά στην Θεία Κοινωνία και να μετανοούμε καθημερινά. Μας έλεγε συνεξαδερφότητος, τρία πράγματα θέλω από εσάς. Αγάπη στην Παναγία και στους Αγίους φυσικά και στον Χριστό. Συχνή Θεία Κοινωνία με καθαρότητα και μετάνοια καθημερινή. Αυτό λέει θέλω από εσάς. Σαν παρακατηθήκη αυτό μας άφησε. Μετάνοια, Θεία Κοινωνία και Παναγία. Σεβασμιότατε, όταν μπήκε στο 424, στην αρχή με κάποια συμπτώματα χωρίς να χρειάζεται ίσως αυτό που έγινε μετά, δηλαδή να μπει στην μονάδα εντατικής θεραπείας, πιστεύατε ότι θα τα καταφέρει ή φοβηθήκατε πραγματικά ότι η κατάληξη θα ήταν η σημερινή μέρα? Πιστεύουμε πως θα τα καταφέρει. Αλλά ήθελε ο Θεός κάτι διαφορετικό από αυτό που εμείς πιστεύαμε και ελπίζαμε και προφούσαμε. Και λέμε πάντοτε να είναι ευλογημένο. Ως το Κυρίο έδοξε, ούτω και εγένετο. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως Θεόνους. Δηλαδή ό,τι θέλει ο Θεός. Ο Θεός μας έδωσε, ο Θεός μας παίρνει. Έτσι ήθελε ο Θεός, ξέρει αυτός καλύτερα. Δεν μπορώ να πω γιατί και γιατί. Ναι. Ό,τι θέλει ο Θεός. Να είναι ευλογημένο, λέμε, Θεέ μου, εσύ ξέρεις καλύτερα. Αλλά δεν το περιμέναμε όλοι. Περιμέναμε να βγει νικητής. Ναι. Από αυτή τη μάχη. Εγώ να σας αποδείχθηκε άνηση τελικά. Ναι, ναι. Α, και εγώ μπορώ να σας πω ότι βγήκε νικητής. Διότι κέρδισε αυτό που πάντοτε ποθούσε. Τον Παράδεισο. Τον ουρανό. Τον ίδιο τον Χριστό. Να συναντήσει από κοντά την Αγία Σοφία της Κλεισούρας. Να συναντήσει από κοντά τους νεομάρτυρες της Καστοριάς. Όσο τα λέτε, σεβασμιότατε, και συγγνώμη που σας διακόπτω, όλο μας έρχονται στο μυαλό, επειδή για αυτά τα πράγματα μιλούσαμε πολλές φορές, όχι μόνο στο σταθμό, αλλά και όπου βρισκόμασταν, όπως τα λέτε, μου έρχονται σαν ταινία πραγματικά στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Όπως ήταν η ζωή του. Όπως η Εκκλησία του Αγίου Μινά, που δεν πρόλαβε να κάνει, η Εκκλησία του Αγίου Νικάνορος, η Εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου, τα μοναστήρια μας, ήταν η ζωή του. Και τώρα, γι' αυτό πιστεύω πως βγήκε νικητής, γιατί πήγε από κοντά να συναντήσει αυτό που πάντα ήθελε. Τους Αγίους που πάντοτε αγαπούσε και είχε στη ζωή του και ήθελε και εδώ στην επαρχία μας να τιμώνται και να μεγαλύνονται. Ναι. Άρα πιστεύω ότι βγήκε νικητής. Με διαφορετικό τρόπο από ότι εμείς οι άνθρωποι το υπολογίζαμε. Ακριβώς. Ακριβώς. Κέρδισε τη ζωή. Αυτό πρέπει να κάνουμε και όλοι, να κερδίζουμε. Κέρδισε τη ζωή. Δεν πήγε χαμένη η ζωή του. Ο κόπος, η θυσία του, η αγάπη του, τα κλάματά του, οι λαμπάδες που άναβε κάθε μέρα. Ξέρετε, σας έχει πει νομίζω, ναι, ναι, ότι κάθε μέρα στο Επισκοπείο και η ακίνητη λαμπάδα, 24 ώρες 24 ώρες, για τους Καστοριανούς, για τους ασθενείς, για τους αποδήμους, για τους ανέργους, για τους φτωχούς, για τους πλουσίους, για όλο τον κόσμο. 24 ώρες λαμπάδα. Και αρκετά κεριά όταν κάποιος τον έπαιρνε τηλέφωνο και ζητούσε την προσευχή του για κάποια συγκεκριμένη υπόθεση, περίπτωση, άναβε πάλι κερί. Όλο κεριά. Υπάρχουν ίσως και πράγματα που πραγματικά ο κόσμος μπορεί να τα γνωρίσει τώρα, που δεν τα γνώριζε ίσως πριν. Όπως μας το λέτε, πραγματικά. Ναι. Δόξα τω Θεώ. Εγώ είμαι υπερήφανος που ήμουνα κοντά σε ένα τέτοιο μέγεθος ανθρώπου. Πιστεύω πως και η Καστοριά πρέπει να είναι υπερήφανη που είχε ένα τέτοιον επίσκοπο στις τάξεις της. Για 24 ολόκληρα χρόνια, γεμάτα χρόνια. 24. Γεμάτα, ναι.
και μάλιστα σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οικουμενικό Πατριαρχείο, Ηνωμένες Πολιτείες, παντού ακουγόταν ο Καστορίας Σεραφείμ. Ναι, Καστορίας. Καστορίας Σεραφείμ. Δόξα τω Θεώ, τι να πω. Ο Θεός μας ευλόγησε να έχουμε τέτοιον άνθρωπο δίπλα μας. Μακάρι όλοι εμείς οι ευεργετηθέντες από τον μεγάλο αυτό άνθρωπο, αλλά και οι κάτοικοι αυτής της πραγματικά ευλογημένης και σκληροτράχυρης, δυνατής δηλαδή περιοχής, να του μοιάσουμε. Δηλαδή να γίνουμε άξιοι συνεχιστές των προγόνων μας. Αυτό που ήθελε πάντοτε. Να συνεχίσουμε το έργο του Παύλου Μελά, του Γερμανού Καραβαγγέλη, της Αγίας Σοφίας, των μεγάλων ευεργετών του τόπου μας. Αυτό. Τι να πω, μακάρι. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Για να πούμε... Εγώ να σας ζητήσω συγγνώμη, γιατί με πιάνετε ξαπίνης. Μόλις γύρισα τώρα από το τρισάγιο του Μακαριστού Μητροπολίτου μας, ήμουνα στο αυτοκίνητο, τώρα βγήκα έξω και δεν είχα ετοιμαστεί. Αυτό ζητώ συγγνώμη αν είπα κάτι το οποίο ίσως να ξέφυγε. Είσαι τόσο γλυκός άνθρωπος, σεβασμιότατε. Νομίζω ότι το ξέρετε ότι σας αγαπάει όλη η Καστοριά, ότι χάρηκε πάρα πολύ όλη η Καστοριά για το γεγονός ότι φέτος, μια χρονιά πολύ δύσκολη κατά τα άλλα, είχατε και αυτή την ευλογία να είστε σε μια Μητρόπολη δίπλα σε εμάς, αδελφές Μητροπόλης. Πραγματικά. Από αδελφές πόλης, Καστοριά, Σιάτιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για την αγάπη σας και την ευγένειά σας και καλά. Είμαι πάντοτε δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε. Να είστε καλά. Είμαι δίπλα. Σας εδώ ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μισή ωρίτσα απόσταση είμαστε. Μισή ωρίτσα απόσταση. Γείτονες. Ό,τι θέλετε, αλλά στην καρδιά μου είναι στην Καστοριά. Το ξέρετε. Ξέρω ότι θα είστε πάντα μαζί μας. Αμήν. Αμήν. Να έχουμε την ευχή του Γέροντα. Να τον έχει ο Θεός μαζί του, να τον αναπαύει στον παράδεισο μαζί με τους Αγίους και εσείς να έχετε την ευχή του και να έχετε πάντα δύναμη και υγεία στο έργο σας, στη ζωή σας, σε ό,τι πιάνετε στα χέρια σας. Σας ευχαριστούμε, σεβασμιότατε. Σας ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.